Πιστού αδελφοί, θα συνεχίσουμε το μάθημά μας από το βιβλίο Έξοδος. Είμαστε σελίδα 53, κεφάλαιο Β, δεύτερο κεφάλαιο και εδάφιο 11. Σελίδες 53, Β, 11. Δεύτερο κεφάλαιο, 11 εδάφιο. Κατά δε τα σημέρας εκείνας, αφού ο Μωυσής σε μεγάλωσε, εξήλθε προς τους αδελφούς αυτού και παρατηρών τα βάρη αυτών βλέπει άνθρωπον Αιγύπτιον τύπτοντα Εβραίων την άεκ των αδελφών αυτού. Περιβλέψας δε εδώ και εκεί και ειδών ότι δεν είναι το ουδής, επάταξε τον Αιγύπτιον και έκρυψε αυτόν εν τη άμμο. Και εξήλθεν την ακόλουθον ημέραν. Και ειδού δύο άνδρες Εβραίοι διεκπληκτίζοντο και λέγει προς τον αδικούντα, γιατί τύπτεις τον πλησίον σου? Ο δε είπε, τι σε κατέστησε άρχοντα και κριτή νεφημάς? Μήπως θέλεις να με φωνεύσεις καθώς σε φώνευσες και τον Αιγύπτιον? Και φοβήθη ο Μωυσής και είπεν, βεβαίως το πράγμα τούτο έγινε γνωστό. Ακούσας δε ο Φαραώ το πράγμα τούτο, εζήτη να θανατώσει τον Μωυσήν, αλλά ο Μωυσής έφυγε από προσώπου του Φαραώ και κατόκισεν εν τη γη Μαδιάμ και κάθισε δε πλησίον του φρέατος. Ο δε ιερεύσης Μαδιάμ είχε 7 θυγατέρας, έτινες ελθούσε, ίντλησαν είδωρ και γέμισαν τα σποτίστρας για να ποτίσωσε τα πρόβατα του πατρός αυτών. Ερθόντες δε ποιμένες, εδίωξαν αυτάς. Και σηκωθείς ο Μωυσής, εβοήθησεν αυτάς και επότισε τα πρόβατα αυτών. Και όταν ήλθαν προς τον Ραγουήλ τον πατέρα αυτών, είπε προς αυτάς, «Διατί τόσον ταχαίως ήλθετε σήμερον?» Εδε είπε ο άνθρωπος Αιγύπτιος ελήτρωσεν ημάς εκ των χειρών των ποιμένων και προς ότι ίδλυσε εις ημάς είδωρ και επότισε τα πρόβατα. Ο δε είπε προς τα στιγατέρας αυτού, «Και πού είναι, γιατί αφήκατε τον άνθρωπο, καλέσατε αυτόν για να φάγει άρτον?» Και ευχαριστήθη ο Μωυσής να κατοικεί μετά του ανθρώπου, ως της έδωκεν εις τον Μωυσήν εις γυναίκας Επφόραν τη θυγατέρα αυτού και γέννησε Ιών και κάλεσε το όνομα αυτού Γυρσόμ, λέγον πάρικος ήμεν ξένη γη. Μετά δε πολύ καιρόν ετελεύτησε ο βασιλεύς Αιγύπτου και καταστέναξαν οι Ισραήλ δια την δουλείαν και ανεβόησαν. Και η βοή αυτών ανέβη προς τον Θεόν εξαιτίας της δουλείας. Και εσήκωσεν ο Θεός των στεναγμών αυτών και ενεθυμήθη ο Θεός την διαθήκη αυτού προς τον Αβραάμ, τον Ισαάκ, τον Ιακώβ και επέβλεψεν ο Θεός επί τους Ιούς Ισραήλ και ελέησεν αυτούς ο Θεός. Αμήν. Ο Θεός λοιπόν είδε, μάλιστα επέβλεψε λέει η Γραφή, στη θλίψη του λαού Ισραήλ αφού τον άφησε για αρκετά χρόνια δούλο στους Αιγυπτίους και τον επλήθυνε. Μάλιστα να πάμε στις πράξεις των Αποστόλων στη σελίδα 967 να δούμε τι ακριβώς περιγράφει η Καινή Διαθήκη που είναι ακριβεστέρα τουλάχιστον ως προς τη μετάφραση αλλά και ως προς την Αποκάλυψη. Διαβάζω λοιπόν τη σελίδα 967, ζήτα κεφάλαιο, είναι η απολογία του Στεφάνου και από το 17 εδάφιο. «Καθώς δε επλησίαζεν ο καιρός της επαγγελίας, την οποίαν όμως εν ο Θεός προς τον Αβραάμ», δηλαδή 400 χρόνια μετά, «ύφξησεν ο λαός και επληθύνθη εν Αιγύπτο». Και το είδαμε στην αρχή της Εξόδου, πως επληθύνθηκαν και ευξήθησαν, αλλά αυτό είναι σημείο ότι έφτασε ο καιρός της επαγγελίας. Έφτασε ο καιρός δηλαδή να τους βγάλει ο Θεός από τη γη της Αιγύπτου και να τους φέρει με πολλά υπάρχοντα στη γη Χανάν, στην γη τη ρέουσα γάλα και μέλι. Μέχρι σώτου εσηκώθη λέει ο Στέφανος, ο βασιλεύς άλλος, ο οποίος δεν ήξερε τον Ιωσήφ και αυτός δολιευθεί στο γένος ημών, κατέθλιψεν τους πατέρας ημών, ώστε να κάμνει να ρίπτονται τα βρέφη αυτών, για να μην ζωογονούνται. Εν τούτο το καιρό εγεννήθη ο Μωυσής και είχε ενθεί ο Κάλος, ο οποίος ανετράφει 3 μήνες εν το οίκο του πατρός αυτού.
Αφού δε ερήφθη, ανέλαβεν αυτόν οι θυγάτερ του Φαραώ και ανέθρεψεν αυτόν για να είναι Υιός αυτής. Γι' αυτό δε το χαρακτηριστικό γεγονός, ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Εβραίους περιγράφει με ακόμη μεγαλύτερη αποκάλυψη, διαπίστεως ο Μωυσής, αφού γεννήθηκε και είχε ενθεί ο κάλος, εκρύφθη από τη μητέρα του, εκρύφθη 3 μήνες υπό των γονέων αυτού, διότι είδων και χαριτωμένων το παιδίον και δεν εφοβήθησαν το διάταγμα του βασιλέως. Εδώ να προσέξουμε μια φορά ακόμη ότι δεν φοβήθησαν το διάταγμα του βασιλέως, γιατί πίστεψαν στον Θεό. Όταν υπάρχει πίστης δεν υπάρχει φόβος. Όταν υπάρχει φόβος δεν υπάρχει πίστης. Και στη συνέχεια διαβάζω πάλι από τις πράξεις των Αποστόλων. Και διδάχθη ο Μωυσής, εδώ είναι ένα μεγάλο μυστικό στο 22 εδάφιο, και διδάχθη ο Μωυσής πάσαν την σοφίαν των Αιγυπτίων και ήτο δυνατός εν λόγης και ενέργης. Το πλέον σοφό και η μεγαλύτερη, ο μεγαλύτερος πολιτισμός στην εποχή εκείνη ήταν στην Αίγυπτο. Και ο Θεός πήγε εκεί το λαό Ισραήλ όχι μόνο για να τον απομονώσει εις αγιασμών, καθώς οι Αιγύπτιοι θεωρούσαν το λαό Ισραήλ δέλυγμα και αυξήθηκε στον εξαιρετικό τόπο τη γη Γεσέν, αλλά και για να πάρει τη σοφία των Αιγυπτίων. Σκεφτείτε, πριν πάνε στην Αίγυπτο τι ήσαν? Βοσκοί, αγράμματοι, καμία γνώση εκτός από τη γνώση του Θεού. Ο Θεός λοιπόν τους οδήγησε, γιατί έπρεπε να αποκτήσουν γνώση για να μπορέσουν να επιβιώσουν τα επόμενα χρόνια, αλλά ταυτόχρονα και να οικοδομήσουν τη σκηνή του μαρτυρίου και ό,τι άλλο ο Θεός ήθελε να οικοδομήσουν με γνώση την οποία απέκτησαν στην Αίγυπτο. Ιδιαίτερα ο Μωυσής, ο οποίος μεγάλωσε στον οίκον του Φαραώ, απέκτησε όλη τη σοφία της Αιγύπτου, τον σπούδασε δηλαδή ο Θεός και του αποκάλυψε και του γνώρισε και του χάρισε όλη τη σοφία της Αιγύπτου και τον κατέστησε δυνατό και στο λόγο και στα έργα. Ενώ δε τελείωνε το 40 έτος της ηλικίας αυτού, ήλθε στην καρδιά αυτού να επισκεφθεί τους αδελφούς αυτού, τους Υιούς Ισραήλ, που γνώριζε ότι ήταν εκ των Ισραηλιτών. Και μάλιστα είχε, όπως θα δούμε, και αποκάλυψη ο Μωυσής για αυτό το οποίο ο Θεός προετοίμαζε μέσα από αυτόν. Και καθώς επιθύμησε να πάει να συναντήσει τους αδελφούς του, είδε κάποιον Ισραηλίτη αδικούμενον, υπερασπίστη αυτόν, αδικούμενον και τύπτοντα από Αιγύπτιο, και έκαμε εκδίκηση υπόρ του καταθλιβουμένου, πατάξας των Αιγύπτιων. Και ενόμιζε δε ότι οι αδελφοί αυτού θα νοούσαν ότι ο Θεός δια της χειρός αυτού δίδει σε αυτού σωτηρία. Αυτός γνώριζε λοιπόν, του ή το αποκεκαλυμένον, ότι ο Θεός μέσα από αυτόν θα φέρει σωτηρία στο λαό Ισραήλ. Και νόμιζε ότι το ήξεραν και οι άλλοι, οι αδελφοί του. Εκείνοι όμως δεν το είχαν καταλάβει. Άρα λοιπόν ο Μωυσής γνώριζε το θέλημα του Θεού, είδε ότι ο Θεός ήταν μαζί του από μωρό παιδί και ήξερε ότι ο Θεός θα τον χρησιμοποιήσει. Ένα δεν ήξερε, το πότε. Την δε ακόλουθην ημέραν που εσκότωσε τον Αιγύπτιον, εφάνισε αυτούς ενώ εμάχοντο και παρεκκίνησεν αυτούς εις ειρήνη, δύο αδελφούς, δύο Ισραηλίτες να τσακώνονται, και παρεκκίνησε αυτούς εις ειρήνη, ελέγχοντας μάλιστα τον αδικούντα τον αδελφό του, λέγοντας: άνθρωποι αδελφοί είστε, γιατί αδικείτε αλλήλους? Και ο αδικών των πλησίων τον απέσπρωξε
λέγον. Προσέξτε, νόμιζε ότι είχαν εννοήσει ότι με αυτόν θα ελευθερωθεί ο λαός Ισραήλ. Και τι διαπιστώνει τώρα, ότι δεν έχουν καταλάβει τίποτα. Τον απέσπρωξε και είπε, ποιος σε κατέστησε άρχοντα και δικαστή εφημάς, μήπως θέλεις εσύ να με φωνεύσεις καθόν τρόπον εφώνευσες χθες των Αιγύπτιων. Και εδώ τώρα η γραφή μας αποκαλύπτει επίσης κάτι το οποίο στη μετάφραση τουλάχιστον της Παλαιάς Διαθήκης είναι λάθος. Το διαβάζω. Τότε ο Μωυσής έφυγε για αυτό το λόγο. Για ποιο λόγο? Ότι δεν κατάλαβαν, τον απέρριψαν. Δεν κατάλαβαν, δεν είχαν καταλάβει ότι ο Θεός με αυτόν θα είχε ελευθερώσει, θα ελευθέρωνε το λαό Ισραήλ. Ενώ στην Παλαιά Διαθήκη τι λέει, διαβάζω πάλι, τι σε κατέστησε άρχοντα και κριτήν, μήπως εσύ θέλεις να φωνεύσεις και εμένα καθώς εφώνευσε τον Αιγύπτιον. Και εφοβήθη ο Μωυσής και είπε, βεβαίως το πράγμα του το έγινε γνωστό. Όμως ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Εβραίους διαβάζουμε πώς περιγράφει όλη την κίνηση και το χαρακτήρα του Μωυσή, που είναι πολύ σημαντικό πρόσωπο στην Αγία Γραφή. Λέει στο 24 εδάφιο, διαπίστεως ο Μωυσής, αφού εμεγάλωσε και έγινε 40 χρονών, αρνήθηκε μέσα στην καρδιά του να λέγεται Υιός της θυγατρός του Φαραώ, γι' αυτό και έβαλε στην καρδιά του να επισκεφθεί τους αδελφούς του, προκρίνας να κακουχείται με το λαό του Θεού, προτίμησε να κακουχείται με το λαό του Θεού παρά να έχει απόλαυση αμαρτίας, που ήξερε ότι είναι πρόσκαιρος μέσα στο παλάτι του Φαραώ. Κρίνας των ονειδισμών του Χριστού μεγαλύτερων πλούτων παρά τους εν Αιγύπτω θησαυρούς, διότι απέβλεπεν εις την αποδοσία. Μας αποκαλύπτει λοιπόν η Καινή Διαθήκη την πλήρη και τέλεια αποκάλυψη που είχε ο Μωυσής και γιατί κινήθηκε προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν κινήθηκε από περιέργεια, αλλά κινήθηκε από πίστη και οδηγία Θεού. Ένα δεν ήξερε, όπως θα δούμε, το πότε. Και συνεχίζει, θα ξαναγυρίσουμε, διαπίστεως αφήκε την Αίγυπτον, μη φοβηθείς των θυμών του βασιλέως. Αυτό είναι το λάθος μετάφραση στην Παλαιά Διαθήκη που διαβάζουμε, που λέει «και εφοβήθη ο Μωυσής και είπε βεβαίως το πράγμα του το έγινε γνωστό». Το μασορετικό κείμενο λέει «ελυπήθη ο Μωυσής». Τι ελυπήθη? Δεν φοβήθηκε τον Φαραώ, λυπήθηκε που δεν κατάλαβαν οι αδελφοί του οι Ισραηλίτες και τον απέρριψαν. Απέρριψαν αυτόν που ο Θεός είχε προσδιορίσει να τους ελευθερώσει. Δηλαδή δεν κινείται ο Μωυσής από φόβο ανθρώπινο σε ό,τι κάνει, αλλά κινείται με γνώση και αποκάλυψη Θεού. Και μάλιστα ο Θεός του αποκάλυψε ότι αυτόν θα ελευθερώσει, αυτός θα ελευθερώσει το λαό Ισραήλ, και αποδέχθηκε μέσα στην καρδιά του, και αυτό είναι το κρίσιμο σημείο, αποδέχθηκε μέσα στην καρδιά του ότι για να ελευθερωθεί ο λαός Ισραήλ σύμφωνα με το θέλημα του Θεού διαχειρός του Μωυσέως, ο Μωυσής πρέπει να αρνηθεί να λέγεται Υιός της θυγατρός του Φαραώ. Πρέπει να το αρνηθεί αυτό. Δεν μπορεί σαν άνθρωπος του παλατιού, σαν Υιός της θυγατρός του Φαραώ, να ελευθερώσει το λαό Ισραήλ. Πρέπει να γίνει όμοιος. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, ο Μωυσής έχει το φρόνημα του Χριστού. Είναι σημαντικότατο πρόσωπο. Ποιο είναι το φρόνημα του Χριστού? Εν μορφή Θεού υπάρχον, δεν ενόμισε αρπαγή το να είναι ίσα με το Θεό, αλλά εκένωσε τον εαυτό του από τη δόξα του. Ο Μωυσής λοιπόν εκένωσε τον εαυτό του από τη δόξα να ονομάζεται Υιός θυγατρός του Φαραώ. Και λαβόνδουλου μορφή, προκρίνας, προτίμησε, έκρινε και προτίμησε, σκέφτηκε εκ των προτέρων
ότι αυτή η απόφαση που παίρνει θα τον οδηγήσει στο να κακουχείται, και μάλιστα λέει υπέρ, εδώ αλλά είναι λάθος πάλι η μετάφραση, να κακουχείται στον ονειδισμό του Χριστού. Δηλαδή παρομοιάζει ο Απόστολος Παύλος την προσωπικότητα του Μωυσή που έφερε δια του θελήματος του Θεού το Λόγο, το Νόμο του Θεού στους ανθρώπους, με τον Ιησού Χριστόν, τον οποίο απέστειλε και τον Μωυσή, τον απέστειλε ο Θεός, και τον Ιησού Χριστό τον απέστειλε ο Θεός, αλλά για να φέρει το Ευαγγέλιο του Χριστού. Δύο σημαντικότατα πρόσωπα. Αφού πρόκρινε λοιπόν, αφού σκέφτηκε, έκρινε και αποφάσισε ότι είναι πολύ καλύτερο να κακουχείται με το λαό του Θεού παρά να έχει απόλαυση αμαρτίας που ήξερε ότι είναι πρόσκαιρος, τότε απέρριψε τους εν Αιγύπτο θησαυρούς. Δεν είναι ότι έδιωξε τη δόξα του να ονομάζεται Υιός της Θυγατρός, αλλά έδιωξε και τον πλούτο, το θησαυρό της Αιγύπτου. Γιατί τα έκανε όλα αυτά? Ποια ήταν η αιτία? Τι είχε καταλάβει δηλαδή ο Μωυσής? Είχε καταλάβει ότι υπάρχει μισθαποδοσία μεγάλη από το Θεό αιώνια. Αποβλέποντας λοιπόν στο «Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ», αποβλέποντας την μισθαποδοσία του Θεού, εγκατέλειψε τη δόξα του, τα πλούτη του, την εξουσία του, όλα όσα του είχε χαρίσει ο Θεός. Γιατί ο Θεός του τα είχε χαρίσει, αλλά του τα είχε χαρίσει προς ώρας. Ο Θεός τον πήγε, ο Θεός τον δίδαξε, ο Θεός τον ευλόγησε, ο Θεός τον έκανε δυνατό σε λόγο και σε έργο, και ο Θεός του είπε τώρα, τα αφήνεις όλα αυτά για να με ακολουθήσεις? Αυτό είναι το σχέδιο του Θεού. Θέλεις να τα αφήσεις όλα αυτά για να με ακολουθήσεις, ελπίζοντας μόνο στη μισθαποδοσία μου εκεί πάνω? Φοβερό πρόσωπο. Μοιάζει με το φρόνημα του Χριστού. Και ο Απόστολος Παύλος λέει αυτό το φρόνημα να έχετε κι εσείς. Να απαρνηθείτε τον εαυτό σας. Και δεν φτάνει αυτό, να πάρετε και το σταυρό σας. Να κακουχίστε δηλαδή με το λαό του Θεού. Ποιος είναι ο σταυρός? Η κακουχία εξαιτίας του Ιησού Χριστού. Ο σταυρός δεν είναι, αδερφοί αγαπητοί, το ότι αρρώστησα, το ότι δεν πάω καλά. Ο σταυρός είναι ότι αυτά που παθαίνω εξαιτίας της πίστης μου και της αφιέρωσής μου στο Χριστό. Μην μπερδεύουμε τα πράγματα. Ο σταυρός είναι σταυρός εν το ονόματι του Χριστού. Ο σταυρός του αδελφού μας, του Μωυσή, ήταν πρόκρινε να κακουχείται μάλλον με το λαό του Θεού, γιατί προτίμησε την ζωή, τον ονειδισμό του Χριστού, όπως ο Χριστός πολύ αργότερα, και εγκατέλειψε και τους θησαυρούς της Αιγύπτου, γνωρίζοντας ότι όλα όσα απολάμβανε στο παλάτι ήταν πρόσκαιρος απόλαυσης αμαρτίας, ενώ αυτό που του υπόσχεται ο Θεός είναι μισθαποδοσία αιώνια. Αυτό είναι, αδερφοί αγαπητοί, το έργο του Θεού στη ζωή μου. Προτιμάς τη μισθαποδοσία την αιώνια από το να κερδίσεις τον κόσμο όλο? Προτιμάς όλα τα δώρα που σου έχει δώσει ο Θεός να τα αρνηθείς και να πάρεις στην πλάτη σου το σταυρό σου, δηλαδή τον ονειδισμό του Χριστού? Αυτός είναι ο σταυρός, ο ονειδισμός υπέρ του ονόματος του Χριστού. Τ' άλλο είναι πράγματα τα οποία επιτρέπει ο Θεός, δοκιμασίες, πειρασμούς, για να περπατήσουμε και για να τελειοποιηθούμε. Ο ονειδισμός του Χριστού είναι ο σταυρός μας. Και μόνο με τον ονειδισμό του Χριστού μπορούμε να ακολουθούμε τον Χριστό.
Δεν μπορείς να ακολουθήσεις τον Χριστό απολαμβάνοντας τους θησαυρούς της Αιγύπτου ή την πρόσχερη απόλαυση της αμαρτίας στο παλάτι της Αιγύπτου. Δεν μπορούμε, αδερφοί αγαπητοί, να ακολουθήσουμε να περπατάμε στα ίχνη του Χριστού. Δεν μπορούμε, εάν δεν εκλέξουμε τον ονειδισμό του Χριστού. Δεν γίνεται. Είναι απόφαση θανάτου, είναι απόφαση ζωής. Ή θα ακολουθήσεις τον Χριστό με ό,τι συνεπάγεται αυτό, ή θα μείνεις εκεί που είσαι και θα απολαύσεις την πρόσχερη απόλαυση της αμαρτίας και τους θησαυρούς της Αιγύπτου. Εάν όμως ακολουθήσεις τον Χριστό, αυτό σημαίνει ότι φοβάσαι τον Θεό. Και όταν φοβάσαι τον Θεό, δεν φοβάσαι κανέναν άλλον. Ούτε το Φαραώ, ούτε τους στρατιώτες, ούτε τίποτα. Όμως απογοητεύτηκε ο Μωυσής. Πήρε τέτοιες σοβαρές αποφάσεις, προσκολήθηκε στο λαό Ισραήλ, σκότωσε τον Αιγύπτιο, είναι αστεία πράγματα αυτά. Το σημαίνει σε στερεά απόφαση. Τον έκρυψε, μπήκε μέσα όταν τσακώνονταν δύο Ισραηλίτες και όταν του είπαν ποιος έβαλε εσένα και ξέρανε ποιος ήταν, ο γιος θυγατρός του Φαραώ, και λένε ποιος έβαλε εσένα κριτή και δικαστή σε εμάς, θες να σκοτώσεις και εμένα όπως τον Αιγύπτιο? Και εκεί λυπήθηκε, απογοητεύθηκε και, λέει η Γραφή, και έφυγε από την Αίγυπτο από πρόσωπο του Φαραώ και κατόκισε στη γη Μαδιάν και κάθισε πλησίον φρέατος. Σκεφτείτε τώρα την πορεία του, να τη σκεφτούμε λίγο. Είναι χρήσιμο να σκεφτόμαστε, αδερφοί, τι επιτρέπει ο Θεός στη ζωή των ανθρώπων που έχει εκλέξει, γιατί όλους μας έχει εκλέξει ο Θεός. Δεν είμαστε εδώ επειδή εμείς τα αποφασίσαμε, αν και το αποφασίσαμε, αλλά είμαστε εδώ επειδή μας έκλεξε ο Θεός. Εάν ο Θεός δεν είχε έρθει με πρόσκληση Αγία να μας φωνάξει, αν ο Θεός δεν είχε έρθει να μας αποκαλύψει ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος, κάποιος εκεί στα Ιεροσόλυμα, που άλλοι λένε υπάρχει, άλλοι λένε δεν υπάρχει, άλλοι λένε ότι είναι προφήτης, άλλοι λένε καλός άνθρωπος, αν δεν είχε έρθει ο Θεός να μας αποκαλύψει ότι αυτός ο Ιησούς ο Ναζωραίος, που δεν τον ξέρουμε, ο Ισραηλίτης, ένας Ισραηλίτης που λέει πως γεννήθηκε στη Βηθλέμ, ότι αυτός είναι ο ενσαρκωμένος λόγος του Θεού, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, και αποκαλύπτοντας σε εμάς το μυστήριο, το σεσιοποιημένο προκαταβολής κόσμο, ότι ο Θεός θα στείλει τον Υιό του το μονογενή, θα ενσαρκώσει το λόγο του τον αγαθό για να γίνει όμοιος με τους ανθρώπους και να σώσει τους ανθρώπους. Ποιος το πιστεύει αυτό? Πώς μπορεί ένας άνθρωπος να πιστέψει αυτή τη μορία για τους Έλληνες και το σκάνδαλο για τους Ισραηλίτες, εάν ο Θεός δεν έρθει να μας το αποκαλύψει, να μας το φανερώσει και εμείς να ανοίξουμε την καρδιά μας και να το αποδεχτούμε? Γιατί πρέπει, δεν φτάνει ο Λόγος του Θεού μόνο, πρέπει ο Λόγος του Θεού να ενωθεί με την πίστη του ανθρώπου για να δημιουργήσει αναγέννηση. Δεν φτάνει ο άντρας μόνο για να γεννήσει γυναίκα. Δεν φτάνει μια γυναίκα για να γεννήσει παιδί. Πρέπει να έρθει σε επαφή ο άντρας με τη γυναίκα και τότε μπορεί να συλλάβει. Έτσι ακριβώς γίνεται και η σύλληψη, η γέννηση του νέου ανθρώπου. Γιατί το γεγεννημένο κατά σάρκα είναι σάρκα. Το γεγεννημένο δια του πνεύματος είναι πνεύμα. Και δημιουργείται ένας νέος, γεννιέται ένας νέος άνθρωπος. Τελείως νέος, που δεν έχει καμία σχέση με τον παλιό. Αλλά αυτό δεν γίνεται, αδερφοί, αν ο Θεός δεν σου αποκαλύψει και εσύ με πίστη δεν το δεχτείς.
Και όταν το δεχθείς γίνεις άλλος άνθρωπος. Και όταν γίνεις άλλος άνθρωπος, τότε έρχεται ο Θεός και σου λέει, τώρα θέλεις να γίνεις δούλος μου. Εγώ σε ελευθέρωσα, καθώς αναγέννης ο πατέρας μου. Σε ελευθέρωσα την αμαρτία, από τις παραβάσεις, από τις ανομίες, από τα πάθη, από το διάβολο και σατανά, από όλα σε ελευθέρωσα. Τώρα είσαι ελεύθερος. Τώρα θέλεις να με εκλέξεις. Θέλεις να με ακολουθήσεις. Δεν μπορείς να με ακολουθήσεις όπως θες εσύ. Για να με ακολουθήσεις πρέπει να προκρίνεις τον ονειδισμό του Χριστού και να εγκαταλείψεις όλα όσα ο Θεός μεγάλα, καλά, σπουδαία ή ασήμαντα σου είχε δώσει. Να εγκαταλείψεις την πρόσχερη απόλαυση της αμαρτίας. Να εγκαταλείψεις τους θησαυρούς της Αιγύπτου. Αυτό έγινε και στο Μωυσή. Και ενώ του είπε ο Θεός, με σένα θα ελευθερώσω το λαό μου, το ήξερε, πήγε με χαρά για να κάνει το έργο του Θεού και βρίσκεται μπροστά σε τείχο. Τείχος. Ποιος είσαι εσύ? Εγώ είμαι ο γιος θυγατρός που ο Θεός, φύγε από εδώ πέρα, δεν σε θέλουμε. Έτσι απέρριψε ο λαός Ισραήλ και τον Χριστό. Πρώτα σε αυτούς απεκαλύφθηκε, τον απέρριψαν. Όπως απέρριψαν για 40 χρόνια και τον Μωυσή. Και όταν το διεπίστωσε ο Μωυσής, δεν φοβήθηκε το Φαραώ, λυπήθηκε. Λέει, τι κρίμα, ο Θεός έχει ετοιμάσει για αυτούς σωτηρία με μένα και αυτοί δεν τη δέχονται. Όπως και εμείς λυπόμαστε. Τους μιλάμε για τον Χριστό στους συγγενείς μας, στους φίλους μας, στα παιδιά μας, στους αδέλφους μας και δεν το δέχονται. Μην απογοητεύεσαι, αδερφέ. Δεν ήρθε ο καιρός τους. Δεν ορίμασε, αδερφή. Το καταλαβαίνουμε. Δεν τον έβγαλε το Μωυσή για να τον κάνει έναν τσομπάνι στη Μαδιά. Τον έβγαλε για να τον κάνει σωτήρα. Αλλά τώρα πρέπει να ονειδιστεί. Δεν γίνεται χωρίς ονειδισμό. Δεν γίνεται. Ποιος από εμάς δεν έχει ονειδιστεί? Όλοι έχουμε την ομολογία του ανειδισμού της πίστης μας. Έτσι δεν είναι? Όλοι την έχουμε. Από τους γονείς μας, από τους συγγενείς μας, από τους φίλους μας, από τους συναδέλφους μας. Ο ονειδισμός αυτός είναι ο αγώνας και η προσπάθεια του διαβόλου να σε διώξει από τον Χριστό. Και το επιτρέπει ο Θεός για να δει την απόφασή σου. Και το ότι είμαστε σήμερα εδώ, αυτό είναι δόξα Θεού, γιατί έχουμε πάρει απόφαση. Έχουμε πάρει αυτή την απόφαση. Αλλιώς δεν θα είμαστε εδώ. Αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή πήραμε την απόφαση τώρα θα γίνουν όλα. Όχι, στον καιρό τους θα γίνουν όλα. Και έτσι απογοητευμένος, απελπισμένος, λυπημένος θα έλεγα όπως το λέει η Γραφή, πήγε στη γη Μαδιάμ, κάθισε σε ένα πηγάδι. Πώς έφτασε εκεί? Ποιος οδήγησε τα βήματά του εκεί? Δεν το ξέρει, ο Θεός του οδηγεί τα βήματα. Γιατί είναι και χρησμένος του. Του το έχει πει, αλλά τώρα λέει αυτός λάθος έκανα. Τι και χρησμένος, αφού δεν με δέχονται? Τι σωτήρα, αφού δεν με δέχονται? Αλληλούια. Άρθει ο καιρός που θα σε δεχτούνε, Μωυσή. Αλλά τώρα έχω δύναμη, 40 χρονών, πιάνω την πέτρα και τη στίβω. Εγώ δεν σε θέλω να πιάνεις την πέτρα και τη στίβεις. Εγώ σε θέλω να πιάνεις το ραβδί σου και να ανοίξεις τη θάλασσα. Δεν σε θέλω έτσι πως νομίζεις εσύ. Σε θέλω έτσι πως σε θέλω εγώ. Άρα θα είμαι γέρος. Μα γέρος σε θέλω. Αδύνατο σε θέλω. Γι' αυτό αδερφοί αγαπητοί, καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά διαβάζοντας τη γραπή τη λύπη του Μωυσή και καταλαβαίνουμε και τη λύπη τη δική μας και καταλαβαίνει ο ένας τον άλλον τη λύπη των άλλων. Δεν μπορώ να καταλάβω τη λύπη σου, την απογοήτευσή σου. Λες τους μιλάω και δεν γίνεται τίποτα. Δεν είναι ο καιρός.
οι χρόνοι και οι καιροί δεν είναι στα χέρια ούτε τα δικά σου, ούτε τα δικά σου, ούτε τα δικά μου, ούτε του Χριστού, ούτε του Πνεύματος του Αγίου. Φοβερό. Οι χρόνοι και οι καιροί είναι παραδεδομένοι μόνο στα χέρια του Πατέρα. Το ερώτημα είναι, τον εμπιστεύεσαι τον Πατέρα? Τον πιστεύεις? Εγώ τον πιστεύω. Τι πιστεύω? Ότι μ' αγαπάει. Πιστεύω ότι αγαπάει τα παιδιά μου, τα εγγόνια μου, τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας, τους συγγενείς μας, τους Έλληνες. Μας αγαπάει. Και τι θα κάνει? Μεγαλεία θα κάνει. Πότε? Α, αυτό δεν το ξέρω. Ούτε ο Χριστός το ξέρει. Ο Θεός το ξέρει. Και εμείς εμπιστευόμαστε το Θεό. Δηλαδή δεν χάνουμε την πίστη μας. Μπορεί να λυπόμαστε, αλλά δεν απελπιζόμαστε. Και τι κάνουμε? Έχομεν χρίαν υπομονής. Και αυτό αν το ακούσουμε προσωπικά ο καθένας μας, θα το λέγει ο Κύριος προσωπικά. Αδελφοί, έχεις χρίαν υπομονής για να κάνεις το θέλημα του Θεού και να απολαύσεις την επαγγελία. Αδελφέ μου, έχεις χρίαν υπομονής, γιατί πρέπει να κάνεις πρώτα το θέλημα του Θεού και ύστερα θα απολαύσεις την επαγγελία. Αδέρφια μου, έχουμε χρίαν υπομονής όλοι μας για να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Γιατί αν δεν κάνουμε το θέλημα του Θεού δεν υπάρχει απόλαυσης επαγγελίας. Αν γυρίσουμε πάλι στους θησαυρούς της Αιγύπτου, αν γυρίσουμε πάλι και πούμε στο Φαραώ συγγνώμη, έκανα λάθος, δέξουμε, δεν έχει επαγγελία. Και εμείς τι θέλουμε? Την επαγγελία του Πατρός. Τι θέλουμε? Τη μισθαποδοσία του ονειδισμού μας. Δεν ζητάει ονειδισμό ο Θεός για να ταλαιπωρήσει. Ζητάει ονειδισμό γιατί η ταπείνωση προπορεύεται τις δόξεις. Ζητάει την αποδοχή σου στον ονειδισμό του Χριστού για να έρθει και η Ανάσταση του Χριστού και η δόξα του Χριστού στη ζωή σου. Δεν θα σε αφήσει βέβαια αυτά τα χρόνια όπως δεν άφησε το Μωυσή. Πήγε λοιπόν, οδήγησε ο Θεός τα βήματά του χωρίς να το ξέρει στη γη Μαδιάμ και κάθισε σε ένα πηγάδι και εκεί στο πηγάδι σκεφτότανε απελπισμένος, δεν ξέρω, απογοητευμένος, δεν ξέρω, λυπημένος σίγουρα. Με απορία, απορούμενος. Και τα λέει ο Παύλος αυτά. Απορούμενος, απελπισμένος, αλλά όχι καταβαλλόμενος. Με απορία. Τώρα, πού είναι αυτά που μου πες Θεέ μου? Και τα ξέχασε. Μα τα ξέχασε όλα. Τι έγινε, τι να θυμάμαι τώρα? Και εκεί βλέπει να έρχονται οι κόρες του Ραγουήλ, του Ιωθόρ, το ίδιο, του πεθερού του. Και πήγαν οι ποιημένες και τις έδιωξαν. Ουστ, φύγετε από εδώ, εμείς πρώτοι θα πάρουμε νερό στο πηγάδι. Τα πηγάδια τότε ήταν λίγα και ήταν πηγή ζωής. Αλλά ο Μωυσής ήταν εκπαιδευμένος, 40 χρονών. Την πέτρα την έστειβε. Μετά είναι 80. Ούτε να τη σηκώσει δεν μπορούσε. Ούτε τα χέρια του έπρεπε να τα κρατάνε ψηλά τα χέρια για να προσεύχεται. Τους έδιωξε. Τους έδιωξε. Βοήθησε τις κόρες του Ιωθόρ και φύγαν αυτές. Και αυτός έμεινε στο πηγάδι. Αλλά τώρα ο Θεός θα ξεσηκώσει. Έχει έτοιμο το που θα μείνει. Κατοικίζει ο Θεός τους μεμονωμένους με ασφάλεια. Πρέπει τώρα να του βρει ο Θεός ένα καταφύγιο, κάπου να ζήσει. Πρέπει να περιμένει 40 χρόνια, 40 ολόκληρα χρόνια. Κάπου πρέπει να ζήσει. Πού θα πάει? Θα είναι άστεγος? Όχι, ο Θεός δεν έχει κανέναν άστεγο. Έχει σε όλους καταφύγιο.
Τι έχει ο Θεός εξασφαλισμένο στα παιδιά του? Τις τροφές και τα σκεπάσματα. Αυτά τα εξασφαλίζει. Με οποιοδήποτε τρόπο. Και έχει πολλούς τρόπους να το εξασφαλίσει. Και καθώς γυρίζουν γρήγορα οι κόρες του, γιατί κάθε φορά αυτό γινότανε. Λέει, γιατί γυρίζει, πώς τα καταφέρατε και γυρίζατε τόσο γρήγορα? Ένας Αιγύπτιος μας βοήθησε. Και λέει ο Ραγουήλ, φώναξε, τι τον φωνάξατε, να τον ευχαριστήσουμε να φάει μαζί μας? Και έτρεξαν και τον φώναξαν. Και λέει η Γραφή, και μ' αρέσει, και ευχαριστήθηκε ο Μωυσής να κατοικεί μετά του ανθρώπου. Αυτό κάνει ο Θεός. Δεν σε βάζει με το ζόρι. Φτιάχνει έτσι τα πράγματα που να είσαι χαρούμενος. Στον ονειδισμό χαρούμενος. Πάντοτε χαίρεται. Και πάλι θέλω είπε χαίρεται. Κατά πάντα ευχαριστείτε. Γιατί τούτο είναι το θέλημα του Θεού. Μα πώς θα χαίρομαι? Ο Θεός θα σου δίνει χαρά. Τον αγάπησε τον Ιωθόρ. Τον αγάπησε τον Ραγουήλ. Βρήκε καταφύγιο. Βρήκε στέγη. Σκεφτείτε, μόνος και διωγμένος. Και απογοητευμένος. Και απελπισμένος από το Λόγο του Θεού. Και άστεγος. Και άφραγκος. Και ο Θεός τον πήγε στο σπίτι του Ιωθόρ, που ήταν μάλιστα και άρχον των Μαδιανιτών. Ιερεύς της Μαδιάν. Και του λέει, κάτσε μαζί μας. Και ευχαριστήθηκε πολύ να μείνει. Τον αγάπησε τον Ραγουήλ. Τον αγάπησε τον πεθερό του. Τον αγάπησε πολύ και ο πεθερός του. Και δεν είχε, αν θυμάμαι καλά, μπορεί να κάνω και λάθος. Κάνω λάθος. Πήγα να πω ότι δεν είχε αγόρια, αλλά είχε. Είχε γιο Ιωθόρ. Θυμάμαι. Τον αγάπησε όμως τον Μωυσή. Και όχι μόνο τον αγάπησε, αλλά του δώσε και γυναίκα τη Σεπφόρα. Και παντρεύτηκε τη Σεπφόρα, μία από τις θυγατέρες του Ραγουήλ. Και του έδωσε και πρόβατα. Και ο υιός της θυγατρός με συγχωρείτε, και ο υιός της θυγατρός του Φαραώ έγινε τσομπάνης στα πρόβατα της Μαδιάν. Αυτή είναι η ευλογία του Θεού. Δεν είναι αυτή που ζεις τώρα η ευλογία του Θεού, είναι αυτή που θα ζήσεις ύστερα. Το καταλαβαίνουμε αυτό, να το ξαναπώ. Η ευλογία του Θεού δεν είναι αυτό που ταλαιπωρείσαι τώρα. Τώρα είναι η ταλαιπωρία, είναι η δοκιμασία. Τώρα είναι ο δυσμός του Χριστού. Τώρα είναι η δυσκολία. Η ευλογία είναι αυτό που θα ζήσεις αργότερα. Επίσης, δεν είναι η ευλογία του Θεού αυτό που ζεις τώρα. Είναι η ευλογία του Θεού αυτό που θα ζήσεις και δεν το ξέρεις. Είναι τελείως διαφορετικό από αυτό το οποίο ελπίζεις, από αυτό το οποίο νομίζεις, από αυτό το οποίο ζητάς. Γιατί ο Θεός όταν ευλογεί τους κεχρισμένους του, τους δούλους και τις δούλες, τους ευλογεί πολύ περισσότερο, πολύ καλύτερο, πολύ ισχυρότερο από αυτό το οποίο νοούμε ή ζητούμε εμείς. Κάτσε, εγώ το έχω κάνει. Κάτσε και σκέψου τι θα ήθελες. Και μετά όταν πεις, εγώ θα ήθελα αυτό, θα ήθελα εκείνο, σβήστα, γιατί ο Θεός θα κάνει πολύ μεγαλύτερα από αυτά που θέλεις. Πολύ σημαντικότερα, πολύ σπουδαιότερα από αυτά που θέλεις. Ναι, αλλά πότε? Όποτε θέλει ο Θεός. Πότε, Κύριε? Και ο Μωυσής δεν πιστεύω, τα ξέχασε αυτός. Τίποτα δεν θυμότανε πια. Ήταν πολύ ευχαριστημένος με τη γυναίκα του, είχε κάνει και δύο παιδιά μετά, και τα προβατάκια του και τα φύλαγε. Αλλά αυτός ξέχασε το Θεό, ο Θεός όμως δεν το ξέχασε. Αυτός ξέχασε τις υποσχέσεις του Θεού, ο Θεός όμως δεν ξεχνάει τις υποσχέσεις του. Γι' αυτό καλό είναι να τις θυμόμαστε κι εμείς. Σου έχει υποσχεθεί ο Θεός? Αν σου έχει υποσχεθεί, θα κάνει πολύ περισσότερα αυτά που σου έχει υποσχεθεί. Και καλό είναι να πηγαίνουμε στον Κύριο, να ρωτάμε. Τι θέλεις να κάνω, τι θα κάνεις εσύ? Να δεις πως θα έρχεται, θα σου μιλάει,
θα σε παρηγορεί να μην είσαι λυπημένος, θα σε ενισχύει, θα σου λέει ωραία πράγματα, τα οποία εσύ δεν μπορείς να τα πιστέψεις. Μα γίνονται αυτά τα πράγματα, δεν γίνονται. Και θα γελάει ο Θεός. Θα γελάει. Ευχαριστήθηκε λοιπόν ο Μωυσής να κατοικεί με το Ραγουήλ. Έδωκε στο Μωυσή γυναίκα της Σεφόρα, εγέννησε ένα ιόν και μετά πολύ καιρό, αυτό το πολύ που εδώ με χτυπάει, μετά πολύ καιρό, ένα παρέφυγε, πολύ καιρό, πολύ καιρό, δεν μπορούσε να είναι λίγος καιρός, μετά πολύ καιρό πέθανε ο βασιλεύς της Αιγύπτου. Και τώρα που πέθανε θα γίνουν καλύτερα τα πράγματα. Χειρότερα θα γίνουν. Ξέρεις τι θα πει να γίνουν καλύτερα και να γίνονται χειρότερα. Και καταστέναξαν, μέχρι τότε στέναζαν. Τώρα καταστέναξαν οι Ισραήλ δια την δουλεία και ανεβόησαν εις τον Θεό. Και μ' αρέσει. Και η βοή αυτών ανέβηκε προς τον Θεό εξαιτίας της δουλείας. Τι Θεός είναι αυτός? Η βοή τους, η κραυγή τους έφτασε επειδή έγιναν υπόδουλοι εξαιτίας της δουλείας. Δεν μπορώ να τον καταλάβω μερικές φορές το Θεό. Και εισήκουσε ο Θεός των στεναγμών αυτών και θυμήθηκε ο Θεός τη διαθήκη αυτού προς τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ και επέβλεψε ο Θεός επί τους Ισραήλ, επί τους Ιούς Ισραήλ και λέει σε αυτούς. Τι λέει δηλαδή? Του λέει του Μωυσή, εσένα θα χρησιμοποιήσω. Ο Μωυσής ξεκινάει, τείχος μπροστά φεύγει. Πάει στη γη Μαδιάμ και εκεί κάθεται. Και γίνεται βοσκός από γιος θυγατρός του Φαραώ, σομπάνης, σε προβατάκια, στη γη Μαδιάμ. Πώς κατάντησε ο άνθρωπος που τον διάλεξε ο Θεός? Δεν καταντάει, τον εκπαιδεύει ο Θεός. Γιατί στην αδυναμία του θα φανεί η δύναμη του Θεού. Την ίδια περίοδο, αυτά τα 40 χρόνια, εκεί στην Αίγυπτο αυτός ο Φαραώ, που η κόρη του ήταν μάνα του Ιωσήφ, του Μωυσή όπως τα είπαμε, πέθανε. Και τώρα τα πράγματα γίνονται ακόμη χειρότερα. Άλλος Φαραώ, πιο σκληρός. Και ο λαός Ισραήλ πια βόησε στο Θεό. Δηλαδή, αν δεν είχε έρθει τέτοια δουλεία, δεν θα βοούσε. Όσο ήταν ο Ιωσήφ, δεν βοούσε. Όσο περνάμε καλά, δεν βοούμε στο Θεό. Και όταν δεν βοούμε στο Θεό, ο Θεός δεν ακούει. Και όταν δεν βοούμε στο Θεό, ο Θεός δεν ενεργεί, δεν απαντάει. Βέβαια, εμείς ξέρουμε ότι είναι πιο καλό να βοούμε τον καιρό της ευημερίας μας, γιατί θα αναγκαστεί ο Θεός να μας φέρει σε δουλεία για να βοήσουμε. Τι σημαίνει βοώ, κράζω στο Θεό? Προσεύχομαι με όλη μου την καρδιά, με όλη μου την ψυχή. Γιατί έπρεπε να προσευχηθούνε? Ελευθέρωσέ μας. Ξέρετε πότε θα έρθει ο Χριστός? Πότε θα γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας? Θα σας το πω, αλλά εγώ το ξέρω. Ήταν ένας αδελφός που είχε έρθει στην εκκλησία μας και πάω και τον πλησιάζω, του λέω: μου αποκάλυψε ο Θεός πότε θα έρθει ο Χριστός. Τι μου λέει? Πότε θα γίνει η αρπαγή της εκκλησίας, ξέρω ακριβώς. Μου λέει: φύγε, φύγε, φύγε. Λέω: καλά, όταν θα θελήσεις θα μου πεις να έρθω να σου το πω. Το ξαναπλησιάζω, πάει σε έναν άλλον αδελφό. Τι θα κάνουμε τώρα, σε ποια εκκλησία θα πάμε? Στον αδερφό. Ξέρει πότε θα έρθει ο Χριστός. Έρχεται λοιπόν ο άλλος, με ρωτάει, Δημητριάδης ήταν εδώ. Μου λέει: ξέρεις πότε θα έρθει ο Χριστός? Λέω: ακριβώς.
γουρλώνει τα μάτια του ο Δημητριάδης. Καλά μου λέει, εντάξει, κάτσε, άστο τώρα. Πάει, πού θα πάμε? Τους φωνάζω λοιπόν και τους δύο, τους λέω, λάτε να σας πω πότε ακριβώς θα έρθει ο Χριστός. Δεν θέλουμε, θα σας το πω, γιατί μου είπε ο Θεός να σας το πω. Καθίζανε λοιπόν ακίνητοι, γιατί με το βάλουν στα πόδια. Λέω, όταν η Εκκλησία θα πει «Ελθέ Κύριε Ιησού», τα πρόσωπά τους ανάψανε. «Α», λέει, «βέβαια», λέω, «τότε θα έρθει ακριβώς». Έτσι έγινε και εδώ. Όταν κράξανε στο Θεό εξαιτίας της δουλείας, λέγοντας «ελευθέρωσέ μας». Και ο Θεός ακούει την κραυγή του ανθρώπου. Θυμάστε τι είπε στον Ιερεμία? «Κράξε προς εμένα και εγώ θα σου αποκαλύψω μυστήρια που κανένας δεν τα ξέρει». Δεν ήταν σε δουλεία, αλλά ήταν στην παρουσία του Θεού. Ο χριστιανός που δεν κράζει, δεν τον επισκέπτεται ο Θεός. Και το να κράξω δεν σημαίνει να προσεύχομαι 150 ώρες. Το να κράξω σημαίνει να ανοίξω την καρδιά μου στο Θεό και να του φωνάξω «Κύριε Ιησού, Κύριε, έλα Χριστέ μου, έλα μίλησέ μου, πες μου τι να κάνω, πες μου τι θέλεις». Να τον φωνάξω με όλη μου την καρδιά. Υπάρχει προσευχή, υπάρχει δέηση, υπάρχει και ηκεσία και υπάρχει και η κραυγή στο Θεό. Κραυγή δεν είναι απαραίτητο να είναι αποτέλεσμα της δουλείας μας. Η κραυγή είναι απαραίτητο να είναι αποτέλεσμα της πίστης μας, της ελπίδας μας, της ελπίδας μας. Ο λαός της Ισραήλ έφτασε σε αυτό το σημείο. Δεν είχε να ελπίσει πουθενά. Πουθενά. Παντού δουλεία, παντού ταλαιπωρία, παντού καταστροφή. Και όταν έκραξε, λέει η Γραφή, ο Θεός θυμήθηκε τις επαγγελίες. Και πότε έκραξε? Όταν ο Μωυσής ήταν 80 χρονών. Και έτσι αποφάσισε να επέμβει τώρα. Και μάλιστα λέει ο Λόγος του Θεού, είδον την ταλαιπωρία του λαού μου. Το κείμενο λέει είδον. Έσκυψα, είδα και είδα την ταλαιπωρία του λαού μου. Εμείς θέλουμε, αδελφοί αγαπητοί, να σκύψει ο Κύριος να δει την κραυγή μας, την προσευχή μας. Μπορούμε να πούμε «βοήθεια Κύριε», αν θέλουμε και βοήθεια. Αλλά και αν δεν έχουμε έρθει, γιατί αν δεν το κάνουμε θα έρθουμε, και σε αυτή την κατάσταση της δουλείας να κράξουμε «βοήθεια Κύριε», καλόν είναι διαπίστεως να πάμε και να κράξουμε στο Θεό και θα δείτε ο Θεός τι ωραία πράγματα που θα μας αποκαλύπτει. Αμήν.